Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Επέλεξες, αγαπητέ μου υποδιάκονε, πατέρα ευμένιε, επέλεξες εν ελευθερία την οδό της ολοκληρωτικής παραδόσεως στον Κύριο, για τον Κύριο από αγάπη, για το θείο του πρόσωπο και σε κανέναν άλλον. Επέλεξες οδό αγγελική, αγνή και υπερκόσμιο κατά το Μέγα Αθανάσιο, αξεπέραστη σε αξία, αγνή και πάνω από κάθε κοσμική μορφή, αφού είναι επουράνια, καθώς η μοναχική ζωή κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη είναι ζωή επιστροφής στην ακεραιότητα του αυθεντικού ανθρωπίνου προσώπου και αποτελεί μυστήριο. Ο μοναχισμός είναι πρόσκληση και κάτι παραπάνω, έλξη. Είναι κλίση και κλίση, βίωση και πραγμάτωση των επαγγελιών του Κυρίου, του θαύματος της καινής ζωής ή της εν Χριστώ καινή κτήσης. Οδός αγάπης, πορεία ασκήσεως για το θαύμα της θέας του Θεού. Στους μοναχούς, ο Κύριός μας εκδηλώνει μια ιδιαίτερη πρόνοια και λέγει «Ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν». Άρα λοιπόν, οι μοναχοί ελκύστηκαν από τη Θεία Πρόνοια. Ο Κύριος σε κάλεσε και σε καλεί για να σε οδηγήσει όπου Εκείνος θέλει. Η μοναχική κουρά, σημειώνει όσιος γέροντας Ιωσήφωβα το παιδινός, είναι ο αραβώνας, το στέφανο του γάμου. Είναι συγκλονιστικά και μοναδικά τα λόγια της ακολουθίας της μοναχικής κουράς, του αγγελικού σχήματος, ως και οι υποσχέσεις που προλίγου έδωσες εδώ σε τούτη τη μονή της μετανοίας σου. Δεν φτάνουν όμως μερικοί τυπικισμοί. Σκοπός του μοναχού είναι να ενδυθεί τον αγιασμό, να φορέσει την εικόνα του επουρανίου, να αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο. Γι' αυτό και κατά τον Άγιο Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, ο μοναχός είναι πολίτης ουρανού, υπερκόσμιος, ζωγράφος αρετής απικριβωμένης, θεοκήρυξ, φίλη του μοναχού η εγκράτεια, σύζυγος η υπακοή, θυγατέρες, η αγνία, η παρθενία, η ελεημοσύνη και νεάνιδες, η κατάνοιξη, η ταπείνωση, πόλη δε, η Άνω Ιερουσαλήμ. Έργα του μοναχού, τα έργα του Θεού, που είναι η ειρήνη, η πραότητα, η ταπείνωση, η αυθονία, η εργασία, η επιμέλεια, η αγάπη, η ελπίδα, η ευταξία, η προσευχή, τα δάκρυα, η γονικλησία, ο στεναγμός, η στιχολογία, η ανάγνωση, το εργόχειρο, η αγρυπνία, η ησυχία, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης στις κατηχήσεις του. Αυτή όμως η πορεία και η οδός προς τη θέα του αθεάτου, την οποίαν ελευθέρως και αυτοβούλος επέλεξες, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η μοναχική ζωή είναι ακολούθηση με κάθε συνέπεια της τεθλιμμένης οδού και δίωδος δια της στενής πύλης. Μοναχός δεν είναι εκείνος που απλώς φορά το σχήμα και το ένδυμα του μοναχού, αλλά εκείνος που έχει νύψει και είναι μοναχός μέσα στην καρδιά του. Ούτως αληθινός το όντι μοναχός, ο νύψιν κατορθών και ούτως αληθινός νυφάλιος, ο εν καρδία μοναχός, γράφει Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Ο μοναχός είναι ολόκληρος μία καρδία και ολόκληρος ένας καθαρός νους, απειλαγμένος από τις ενέργειες των αισθήσεων, ακόμη και από αυτό το λογισμό της ειδονής. Μοναχός εστί νους,
ότι εστίς αποταξάμενος και λογισμόν ειδονής μηδέη δίν ανεχόμενος, θα σημειώσει όσιος θαλάσσιος. Ο μοναχικός βίος είναι ένα ανερμήνευτο μυστήριο, το οποίο δεν υποτάσσεται σε λογικά μέτρα, γιατί ο μοναχικός βίος είναι πνεύμα, είναι ελευθερία, είναι ζωή, είναι βίωμα. Η μοναχική ζωή είναι μία πάλι, μία συνεχής πάλι, όχι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Το περιεχόμενο αυτού του αγώνα, αγαπητέ μου υποδιάκονε, πατέρα Ευμένιε, θα μπορούσε να συνοψιστεί ως μία πάλι κατά της επιθυμίας των οφθαλμών, της επιθυμίας της σαρκός και της αλαζονίας του βίου. Για να μπορέσεις λοιπόν να αγωνιστείς σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την πάλι ενάντια στα πνευματικά της πονηρίας, χρειάζεται να αγωνιστείς για την κατάκτηση ανάμεσα και στις άλλες τρεις βασικών αρετών. Τρεις βασικών αρετών. Της υπακοής, της ακτιμοσύνης και της παρθενίας. Υπακοή, ακτιμοσύνη και παρθενία. Η απόκτηση και κυρίως η καλλιέργεια και η αύξηση αυτών των αρετών, ως και όλων φυσικά των αρετών που καλείσαι να καλλιεργήσεις το μονήρι βίο σου, θα πρέπει να είναι ο στόχος της από σήμερα μοναχικής πολιτείας σου. Επέλεξες πορεία ανηφορική, οδός σταυροαναστάσιμη. Πρέπει να δώσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Έτσι μόνο θα κατακτήσεις τα μοναχικά κατορθώματα, τα οποία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή είναι η ακτιμοσύνη, η αδοξία, η εγκράτεια, η κακοπάθεια. Μη φοβού, μη δηλιάσεις, μη λίγο ψυχήσεις, μην απογοητευτείς, καθώς σε αυτόν τον πνευματικό σου αγώνα, σε αυτή την πορεία σου προς την κατά Χριστόν τελείωση, σε συνοδεύουν και θα σε συνοδεύουν οι ευχές πάντων ημών, οι οποίοι σήμερα μετέχουμε σε αυτή την χαρά της μονής μας, της μονής της μετανοίας σου, σε αυτό το ιστορικό και υπερανόβιο μοναστήρι, στο οποίο πλέον συγκαταλέγεσαι ως εις εκ των αδελφών της μονής και εις την σημερινή αυτή μεγάλη χαρά, την πνευματική της μονής και της Μητροπόλεως μας, προστίθεται επίσης άλλο ένα ιστορικό γεγονός, το γεγονός της εισόδου σου εντός ολίγου εις τα Άγια των Αγίων, καθώς ίστασε ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, ενώπιον της Βασιλικής Πύλεως και εντός ολίγου θα σε καλέσει η Εκκλησία σου. Θα σε καλέσει η Εκκλησία μας, θα σε καλέσει ο Χριστός δια του Επισκόπου σου να εισέλθεις στα ενδότερα του Θυσιαστηρίου για να λάβεις τον πρώτο της ιεροσύνης βαθμό, αυτόν του Διακόνου, για να μετέχεις από τούδε και στο εξής και εσύ ως διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού σε αυτό το μυστήριο της επιγής ουρανίου βασιλείας. Για να μπορείς και εσύ από τούδε και στο εξής με τα ανάξια και χωικά χέρια σου να ψηλαφείς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Κατά το γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Σε αυτή λοιπόν την προσωπική σου πεντηκοστή, αγαπητέ μου υποδιάκονε, πατέρα Ευμένια, όπως βλέπεις, σου συνοδεύουν οι προσευχές της Εκκλησίας, του κλήρου και του λαού. Εμπρότης σε συνοδεύουν οι προσευχές του πνευματικού σου πατρός και γεροντός σου, του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Ευμενίας, κυρίου Ειρηναίου, καθηγουμένου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής, κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου, ο οποίος μετέχει και προς λειτουργικό το τρόπο, συλλειτουργώντας μετά του Επισκόπου σου, σε αυτή την προσωπική σου πεντηκοστή, αλλά και σε αυτή τη χαρά της μονής μας και της Μητροπόλεως μας. Θεοφιλέστατε, αισθανόμεθα βαθιά την ανάγκη να εκφράσουμε
τις πολλές ευχαριστίες μας, της μονής μας και της ελαχιστότητός μου προς την θεοφιλία σας, καθώς θελήσατε να συμβάλλετε μέσα από την πνευματική σας εμπειρία στην πνευματική πορεία του αδελφού της μονής, του πατρός Ευμενίου και στην κατά Χριστώ πορεία του προς την μοναχική κλίση και την μοναχική του και μοναστική του πολιτεία. Σας ευχαριστούμε πολύ, καθώς χωρίς τη δική σας τη συμβολή, χωρίς το δικό σας τον επιστηρυγμό, το πνευματικό, χωρίς το δικό σας το εξομολογητάριο και το πετραχύλι της εξομολογήσεως και της μετανοίας, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε αυτό το σημερινό γεγονός και αυτή τη μεγάλη πνευματική χαρά της Εκκλησίας. Σε συνοδεύουν επίσης, αγαπητέ μου υποδιάκονε, οι προσευχές του ηγουμένου σου, του πατρός Αγαθαγγέλου, ο οποίος καθ' όλα αυτά τα χρόνια της τριετούς δοκιμασίας σου, μέσα σε αυτό το μοναστήρι μας, συνέβαλε και συνυπούργησε και συνιερούργησε σε αυτή την πορεία σου, στην μοναχική ζωή και χαίρεται και παγάλεται και εκείνος μαζί με όλους εμάς στην σημερινή αυτή μεγάλη χαρά της Εκκλησίας αλλά και στην προσωπική σου Πεντηκοστή. Σε συνοδεύουν οι προσευχές των αδελφών, των κατασάρκα πατέρων και συγγενών σου, του πατρός Εμμανουήλ που παρίσταται εκ μέρους της οικογενείας, του πατρός Αλεξάνδρου, ο οποίος συμπροσεύχεται καθώς λόγοι ενωτέρω της θελήσεώς του δεν μπόρεσαν και δεν το επέτρεψαν να είναι μαζί μας, των αδελφών κληρικών της Μητροπόλεως μας, οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα σε αυτή τη μεγάλη χαρά. Σε συνοδεύουν οι προσευχές των οικείων και συγγενών σου, του πατρός σου, των συγγενών και των οικείων, κατά σάρκα οι οποίοι μετέχουν και χαίρονται, οι άνθρωποι οι οποίοι σε γνώρισαν καθ' όλα αυτά τα χρόνια, οι συντοπίτες και οι συνέκδημοι και οι συνοδοιπόροι σου σε αυτή την πορεία της μέχρι σήμερα ζωής. Σε συνοδεύει η ευχή του Επισκόπου σου και η προσευχή, ο οποίος Επισκοπός σου προσβλέπει από το πρόσωπο και στο πρόσωπο το δικό σου να καταξιωθείς αυτό που η Εκκλησία σήμερα σου εμπιστεύεται, αυτό που ο Θεοφιλέστατος προλίγου δια της χειροθεσίας και της μοναχικής κουράς, δια των ερωτοαποκρίσεων υποσχέθηκες ενώπιον Θεού και ανθρώπων, προσβλέπει και έχει την χριστή βεβαιότητα ο Επίσκοπός σου ότι θα αυξήσεις, θα καλλιεργήσεις και θα εκατονταπλασιάσεις. Και κατακλείοντας, αγαπητέ μου υποδιάκονε, αυτό τον φτωχό συλλογισμό και χαιρετισμό, αυτή την προσευχητική έκφραση της αγάπης και της αγωνίας της Εκκλησίας και του Επισκόπου σου προς το πρόσωπό σου, σου παραγγέλω και σε παρακαλώ να ενθυμίσαι ότι γίνεσαι και καλείσαι να διακονήσεις την Εκκλησία, όχι για να διακονήσεις τον εαυτό σου, τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες σου, τις διαθέσεις σου, αλλά για να διακονήσεις το Χριστό. Από τούδε και στο εξής, καλείσαι να πεθάνεις για τον εαυτό σου και να ζήσεις για το Χριστό και για την Εκκλησία. Εάν, αγαπητέ μου υποδιάκονε, αυτός δεν είναι ο στόχος σου, αυτός δεν είναι ο αγώνας σου και αυτή δεν είναι η καθημερινή σου προσπάθεια και η καθημερινή σου προσευχή, τότε φοβούμε ότι θα οδηγηθεί σε περιπέτειες. Μη γέννητο. Έχεις την αγάπη όλων μας, έχεις τη θέληση, έχεις τη δύναμη, έχεις την πρόθεση και τη διάθεση. Πρόσελθε λοιπόν, αδελφέ υποδιάκονε, πατέρα Ευμένιε, εις τη χαρά του Κυρίου σου. Ήσελθε εις τα Άγια των Αγίων, για να επισκηνώσει και επισέ η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να σε καταξιώσει έναν άξιο, ταπεινό, υπάκουο διάκονο της Εκκλησίας του Χριστού. Πάλι,
Χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται ευμένιον των ευλαβέστατων υποδιάκονων εις διάκονων. Ευξόμεθα ουν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτών η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Άξιος. 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 Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Πίστεως με
Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημίν την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Παράσκου Κύριε. Αγίων αθράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμινε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου.
ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός το φώτον, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είπεν ο Κύριος, ήδη στάνει ο πίσω μου ακολουθήν. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Είπεν ο Κύριος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσι ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού εφεφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράνου, Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάρτη Θεία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας των τιμίων, επουρανίων, οερών, θείων, αήλων, δυνάμεων, σωμάτων, ηκεσίας του τιμίου, ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων, πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και ελληνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ξένου, Νικηφόρου του Λεπρού, Πορφυρίου του Κασοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αθωνίτου, Ιακώβου του Εβιαίος και Φιλοχίου του Εμπάτμου, τον Αγίου Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολη Χρυσοστόμου και τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεόπατορ, Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ιεραρχών Κυρίλου και Μεθοδίου, Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίασον και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αδελφοί μου, όπως ήδη σημειώσαμε και επαναλαμβάνουμε, είναι μια ξεχωριστή σήμερα ημέρα και ιδιαίτερη για το ιστορικό τούτο μοναστήρι της Παναγίας μας, για την Παναγία της Σοσκαλιτήσης, για την Μητροπολιτική μας Περιφέρεια, για σύμπασα την Εκκλησία, καθώς τα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν και σηματοδοτούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, την πορεία της, δεν είναι γεγονότα
τοπικά, αλλά είναι οικουμενικά, καθώς είναι η Οικουμενική Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα, λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα σε αυτή τη χαρά, την καθολική χαρά, την οικουμενική χαρά, την ορθόδοξη, γευόμεθα και κατανοούμε το γεγονότα που χάρη τη Θεού και της Πρεσβείας Παναγίας μας συνυπουργήθησαν σε τούτο το ιστορικό μοναστήρι της και θέλουμε και πάλι, Θεοφιλέστατε, Άγιε Ευμενίας, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την ουσιαστική συμβολή και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίζετε με την ίδια αγωνία και με την ίδια φροντίδα και με την ίδια μέρημνα να οικονομείτε τον Πατέρα Ευμένιο, να τον στηρίζετε μέσα στην πορεία του στην ζωή της Εκκλησίας πλέον ως διάκονος. Άγιε Ηγούμενε, ευχόμεθα αυτή η μονή μας να συνεχίζει να γράφει την ιστορία της, να συνεχίζει αυτή την μαρτυρία της στον ιερό ετούτο βράχο, το βράχο της Παναγίας μας, να συνεχίζει στους αιώνες να κρατά αναμένο το καντήλι της πίστεως και της ελπίδας, γιατί, αδελφοί μου, αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μόνη ελπίδα, η μόνη αλήθεια, η μόνη παρηγοριά, η μόνη πίστη, η μόνη βεβαιότητα, δια της οποίας ο άνθρωπος ελευθερώνεται και πορεύεται μέσα στην αγάπη του Θεού, απεγκλωβισμένος από εξαρτήσεις, επιθυμίες, θελήσεις, προθέσεις και διαθέσεις. Πατέρα Ευμένια, σήμερα, η σημερινή αυτή μέρα, είναι μέρα που χαράσετε πλέον και στη δική σου την ιστορική πορεία και στη δική σου την προσωπική ζωή. Και πάλι οι ευχές μας και η αγάπη μας, πλούσιες προς το αγαπητό μας πρόσωπό σου, τις οποίες ευχές και αγάπη καλείσαι να καλλιεργήσεις και να πολλαπλασιάσεις σε κόπους, σε θυσίες, σε μόχθους, σε προσευχή, σε αντίδωρο προσφορά στην Εκκλησία του Χριστού. Ο πατήρ Ευμένιος πλέον, και αυτό είναι το όνομά του και με αυτό το όνομα πλέον θα τον καλείτε και θα τον προσκαλείτε και θα τον ονομάζετε, καθώς ένα συμβολισμός του μοναχού είναι και η αλλαγή του ονόματός του που σηματοδοτεί και την αλλαγή της εσωτερικής ζωής του και πορείας του. Πλέον ο Αρτέμιος κατά κόσμον πέθανε και αναστήθηκε ο πατήρ Ευμένιος. Ο πατήρ Ευμένιος, να σας εξηγήσουμε το όνομα του πατρός Ευμενίου, πώς εδόθη στον πατέρα Ευμένιο, τον Ηρωδιάκονο πλέον. Ζητήσαμε από τον πατέρα Ευμένιο να μας γράψει ένα όνομα, ο ηγούμενος ένα άλλο όνομα και ο επίσκοπος. Αυτά τα τρία ονόματα μπήκαν λοιπόν σε μία, έγινε μία κλήρωση και από τα τρία αυτά ονόματα ανασύρθη και εξελέγει το όνομα Ευμένιος, το οποίο όνομα ήταν η επιλογή του ηγουμένου της Μονής. Εκείνος είχε ως το όνομα πατήρ Ευμένιος προτείνει και είναι δόθη το όνομα αυτό ως τιμητικά για έναν μεγάλο και ενάρετο μοναχό και ιερομόναχο της Εκκλησίας μας, τον μακαριστό γέροντα, τον πατέρα Ευμένη, ο οποίος είχε ζήσει, όπως ξέρετε, στα Ρούστικα, μια πολύ μεγάλη ενάρετη μορφή της Εκκλησίας του Χριστού, ένας χαρισματικός και ξεχωριστός μοναχός. Και ευχόμεθα, πατέρα Ευμένη, αφού ο Θεός θέλησε αυτό το όνομα να σηματοδοτήσει και να σημαδέψει και τη δική σου την μοναχική και κληρική διακονία και ζωή, ευχόμεθα αυτά τα χαρίσματα και τις χάρες του πατρός Ευμενίου, του οποίου και την ευχή επικαλούμεθα, από σήμερα σίγουρα συναγάλλεται και συμπανηγυρίζει και μαζί με όλους εμάς, αυτή τη χάρη λοιπόν της ταπείνωσής του, της καθαρότητός του, της εγκράτειάς του, της υπομονής του, να καλλιεργήσεις και εσύ στη δική σου την μοναχική και κληρική ζωή και διακονία. Άξιος να ζήσεις. Ο Θεοφιλέστατος θα σας διανύμει το αντίδρο για να το ευχηθείτε, μια που είναι νέος επίσκοπος και εκείνος της Εκκλησίας μας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, όπως γνωρίζετε, για όσους δεν γνωρίζετε, εξελέγει την παψηφή υπό της Αγίας Κυρίας Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, κατόπιν προτάσεως του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και είναι ηγούμενος στη Μονή του Γουβερνέτου, έχοντας και την πνευματική ευθύνη της Ιεράς επίσης Πατριαρχικής Μονής Χρυσοπηγής των Χανίων. Έτσι λοιπόν θα ευχηθείτε και σε εκείνον να τον στηρίζει η Παναγία Μητέρα μας και επίσης ο νεοχειροτονηθής πατήρ Ευμένιος, διάκονος, θα παρίσταται
πλησίον του Θεοφιλεστάτου για να τον ευχηθείτε και σε εκείνον και παρακαλούμε να προσεύχεστε για όλους μας και ιδιαίτερα για τον νέο κληρικό της Εκκλησίας μας να τον χαριτώνει χάρη του Θεού. Άξιος να ζήσεις, Πατέρα. Άξιος.